Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές για την επιστροφή τους στα σχολεία, ενώ τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν, καθίσταται σαφές ότι αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, κυρίως στο κομμάτι που αφορά τη χρήση μάσκας, που εκπαιδευτικοί και επιστήμονες το συσχετίζουν άμεσα με το πώς οι οικογένειες των μαθητών αντιμετωπίζουν συνολικά τα εφαρμόζοντα μέτρα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, η προετοιμασία από το σπίτι. Και να θυμίσω ότι τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλοι, μιμούνται τους μεγάλους. Άρα το πιο καλό πράγμα που έχουμε να κάνουμε, μια και έχουμε αυτά τα ιδιαίτερα μέτρα σε Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα, είναι να φοράμε εμείς τις μάσκες μας, να εξηγήσουμε τα παιδιά. Να πούμε ακόμα και αυτό ότι υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά, που νομίζουν ότι οι μάσκες μας στερούν βασικά δικαιώματα, ελευθερίες κλπ. Αυτά να τα εξηγήσουμε στα παιδιά ότι στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα προσωρινό μέτρο που θα διαρκέσει όσο διάστημα είναι απαραίτητο, τουλάχιστον για την ενότητα του Ηρακλείου, όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να τεθεί σε ένα καλύτερο έλεγχο αριθμό των κρουσμάτων. Θεωρούσαμε και προτείναμε και διεκδικούσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη αραίωση των τμήματων. Από εκεί και πέρα, εμείς σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Σε συνεργασία με τους γονείς, ελπίζουμε στο κομμάτι που αφορά τη χρήση της μάσκας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ασφάλεια παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Να ενημερώσουν τα παιδιά τους σε όποια ηλικία και αν αυτά βρίσκονται, συνέστησαν επιστήμονες και εκπαιδευτικοί τους γονείς, συμπληρώνοντας ότι παρά τις δυσκολίες και την όποια ανησυχία για την ορθή τήρηση του μέτρου, κυρίως από τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, η χρήση της μάσκας θα είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει αυστηρά να τηρηθεί. Νομίζω ότι τα μικρά παιδιά θα δείξουν κατανόηση και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα μας ανησυχεί πάρα πολύ το κομμάτι το πρακτικό που βάζεται, διότι αυτό επισημαίνουμε και εμείς στη δική μας μεριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά ηλικίας 4, 5, 6, 7 ετών να κάνουν χρήση της μάσκας για πάρα πολλές ώρες. Το ίδιο αποφασιστικοί θα πρέπει, εξηγούν οι επιστήμονες, να είναι και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να θωρακίσουν τη δική τους υγεία μέσα στα σχολεία, αλλά και να παραδειγματίσουν τα παιδιά. Καλό είναι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί. Πρώτα-πρώτα οι ίδιοι να τηρούν τα μέτρα. Σε ένα απόλυτο βαθμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δείξουν και στα παιδιά ότι συμμορφώνονται τις οδηγίες της πολιτείας και τις οδηγίες της υγείας. Δεύτερον, θα προφυλάξουν και το δικό τους αυτό. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, να τηρούν αποστάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο και με άλλους καθηγητές συναδέλφους τους και με τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά πάντως το κύμα αντίδρασης στην τήρηση του μέτρου χρήσης της μάσκας μέσα στα σχολεία, αν και υπάρχει διάλογος για τη δυνατότητα επιβολής απουσίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η συνέπεια όταν το παιδί του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου αρνηθεί να τη χρησιμοποιήσει. Αν δεν έρθει το παιδί με την μάσκα λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομικό κενό για μας και περιμένουμε οδηγίες στο συγκεκριμένο κομμάτι, διότι και το σχολείο είναι αποστάτευτο. Αν πάμε σε ένα άνοιγμα των σχολείων και δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται δέκτες διενέξεων, προβληματισμών, πιέσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μια δυσλειτουργία. Είναι το μοναδικό φτηνό, εύκολο, πρακτικό και γρήγορο μέτρο που μπορεί να ελέγξει τη διασπορά των ιώσεων, θυμίζω, όχι μόνο του ιού του κορονοϊού, αλλά μπορεί να μας προφυλάξει και από τη γρήπη και από όλες τις άλλες ιώσεις, κοξάκι κλπ. Και όχι μόνο τις μικροβιακές ακόμα λοιμώξεις όπως στρεπτόκοκος που κάνουν τα παιδιά συχνά, μπορεί να μας προφυλάξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό που αν φοράμε όλοι τις μάσκες μας, όλοι μαζικά, το ποσοστό προφύλαξης φτάνει μέχρι και 95%.